αφήνει τις κόμματα χρηστικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή τους παρουσίαση και ειδικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, γιατί είμαι πρόεδρος του ΤΕΕ της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, για τη σημερινή τους παρουσία, που παρόλο που είμαστε λίγοι και δεν επιτρέπεται αυτό, τουλάχιστον είμαστε εδώ, δίνουμε μια παρουσία. Η ομιλία μου ουσιαστικά είναι τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει ομαδικά όλοι οι μηχανικοί που ασχολούμαστε με τις κατασκευές στην Κεφαλονιά μετά το σεισμό. Είναι μια ομιλία που προκύπτει από πολλές παρατηρήσεις που έχουμε κάνει και συνομιλίες με τους συναδέλφους. Ουσιαστικά είναι μια ομαδική προσπάθεια, απλά εγώ είμαι ο εκπρόσωπος και την εκφράζω και θα ήθελα τους συνάδελφους που παραβρίσκονται εδώ, τόσο που δουλεύουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και τους δημοσίους υπαλλήλους, να με διορθώσουν και να με συμπληρώσουν όπου αυτοί κρίνουν. Θα αναφερθώ μόνο σε τέσσερις κατηγορίες για να μην πλατιάσω, ο χρόνος θα είναι πολύ λίγος και θα προσπαθήσω να επισημάνω τουλάχιστον ένα με δύο πολύ σοβαρά πράγματα που θέλουμε να θέσουμε υπόψη της επιστημονικής κοινότητας και που πιστεύουμε ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν υπόψη και να αλλάξει η νομοθεσία πάνω σε αυτά. Η πρώτη κατηγορία που θα αναφερθώ είναι κατασκευαστικά προβλήματα. Γενικά, όπως αναφέρθηκε από τους προηγούμενους, από όλους εσάς τους εξαίρετους επιστήμονες, η συμπεριφορά των κτηρίων στην Κεφαλονιά ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετική. Για το σεισμό που είχαμε, όταν πήγα σε μια συνέντευξη τύπου που κάναμε στο ΤΕΕ στην Αθήνα με τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, είπα στους δημοσιογράφους, με ρωτήσανε ότι εγώ σας φέρνω ένα νούμερο από την Κεφαλονιά και αυτό το νούμερο είναι το 0. 0 τραυματισμοί, 0 θάνατοι. Σε ένα σεισμό που είχε φύγει 3 φορές από το σεισμό σχεδιασμού και 5 φορές από το σεισμό σχεδιασμού των παλαιών κανονισμών. Αυτό και μόνο αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία, μια επιτυχία που τη χρεωνόμαστε όλοι. Καταρχήν τη χρεώνονται οι πανεπιστημιακοί που έκαναν τους κανονισμούς, τη χρεώνονται οι μηχανικοί συνάδελφοι της Κεφαλονιάς, αλλά τη χρεώνονται και οι τεχνίτες μας, αλλά και απλός κόσμος. Ο άνθρωπος που αφήνει το μηχανικό να του κάνει σωστή επίβλεψη, αυτός που δεν τσιμπουνεύεται, και η παιδεία που έχει περάσει τον Κεφαλονίτη, τουλάχιστον στην αντισεισμική συμπεριφορά των κτηρίων του. Πήγαμε γενικά λοιπόν καλά. Ήταν όμως όλα τέλεια? Βεβαίως και όχι. Και αυτό που συμφωνώ με τον Νίκο είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε το σεισμό. Σίγουρα θα ξανάρθει και διαφωνώ με μερικούς που λένε ότι ο σεισμός ήρθε εδώ, πέρασε, είμαστε μάγκες, ωραία, δεν πάθαμε τίποτα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πρέπει να σεβόμαστε το σεισμό. Ζούμε με τους σεισμούς εδώ στην Κεφαλονιά. Η μοίρα μας είναι αυτή. Και πρέπει να επισημάνουμε κάποια προβλήματα που θα προκύψουν στους επόμενους σεισμούς. Και το πιο σοβαρό πρόβλημα που εγώ πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στις αντισεισμικές μας κατασκευές είναι ο περίφημος τείχος πλήρωσης. Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, ο τείχος είναι ένα στοιχείο που δεν μπαίνει στη στατική μελέτη. Μπαίνει μόνο σαν βάρος και σαν ακαμψία υπολογίζεται. Αλλά ο ίδιος ο τείχος δεν υπάρχει μελέτη και δεν υπάρχουν και προδιαγραφές. Επίσης, να επισημάνω το πρόβλημα που υπάρχει μεταξύ των επιστημόνων και αναδείχθηκε και μετά το σεισμό. Άλλοι ήρθαν και μας είπαν τη μία άποψη και άλλοι ήρθαν και μας είπαν την άλλη άποψη. Προσωπικά έχω τη δική μου άποψη, άλλοι συνάδελφοι θα σας πούνε το αντίθετο ακριβώς. Είναι κατά πόσο πρέπει να αγκυρώνουμε τα σενά των τοίχων στις κολόνες. Όπως γνωρίζετε, τα σενά των τοίχων είναι ουσιαστικά διαχωρίζουν τον τοίχο σε. Εμείς κάνουμε δύο στην Κεφαλονιά, ένα στο 1 μέτρο και ένα στα 2,20. Και ουσιαστικά πετυχαίνουμε να μην συμπεριφέρεται το τείχος σαν ενιαία μάζα, αλλά να έχουμε κάποιες ζώνες που τον σπάμε. Πολλοί καθηγητές υποστηρίζουν ότι τα σενάζ επηρεάζουν, δημιουργούν κοντά υποστηλώματα στα υποστηλώματα και επηρεάζουν δυσμενώς το υποστήλωμα και δεν πρέπει να αγκυρώνονται. Άλλοι λέμε, όπως και εγώ, ότι σε ένα υποστήλωμα που οι διαστάσεις του δεν είναι τυχείο ουσιαστικά, γιατί αυτά στην Κεφαλονιά ως επιτοπλίστων με αυτά χτίζουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα το να αγκυρώσεις 2 ή 3 σίδερα του σενάζ πάνω στην κολόνα. Όταν η κολόνα είναι 1 επί μισό, ας πούμε, ή 90 πόντους επί 0,25. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσετε εσείς οι επιστήμονες, το κατά πόσον τα σενάζ αγκυρώνονται ή όχι, αλλά πριν το λύσετε πρέπει να δώσουμε άμεσα οδηγίες στους συναδέλφους τι κάνουμε. Και θα σας πω συγκεκριμένα τι πρόβλημα υπάρχει. Ένα τείχος που δεν αγκυρώνεται το σενάζ, δεχόμαστε λοιπόν εκ των προτέρων ότι θα πέσει στο σεισμό, θα φύγει. Αυτό το δέχεται η μελέτη μας.
Εγώ όπως είδαμε, τα κτίρια συμπεριφέρθηκαν άψογα, ειδικά τα μετά το 85, και δεν περιμένουμε εύκολα να καταρρεύσει ένα κτίριο. Τι να κάνω όμως, τι να το κάνω εγώ αυτό, αν δεν καταρρεύσει ένα κτίριο, αλλά πέσει ο τείχος και μου προκαλέσει θάνατος ή τραυματισμούς. Συγκεκριμένα, θα σας δείξω τώρα εικόνες από δημόσια κτίρια, καινούργια σχολεία που χτίζονται στο Αργοστόλι, που τελειώνουν μόλις τώρα, η οποία μελέτη έχει εκπονηθεί από τον ΟΣΚ πριν τους σεισμούς, που καλεστήκαμε σαν ΤΕΕ να πάμε να τα επισκεφτούμε πρόσφατα και μετά τους σεισμούς. Όπως θα δείτε εδώ, υπάρχει μια ουσιαστικά συστοιχία από τούβλα, που αυτό το πράγμα δεν έχει ούτε κατακόρυφο να πάει ούτε ενδιάμεσο. Αυτό είναι στην είσοδο του σχολείου, εδώ είναι η είσοδος και εδώ είναι η καμαρία. Και ουσιαστικά είναι ένα πράγμα που θα καταρρεύσει πρώτο, με αποτέλεσμα να φύγουν και όλα τα ανοίγματα. Και είναι εδώ που θα βγουν τα παιδιά έξω ή θα μπουν μέσα. Εδώ είναι που θα τρέξουν έξω. Αυτό λοιπόν το πράγμα, ουσιαστικά για εμάς τους μηχανικούς είναι απαράδεκτο της Κεφαλονιάς, και πιστεύω για όλους μας. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να μπουν προδιαγραφές το πώς στήζουμε τους τείχους, το πώς στήζουμε τα δημόσια κτίρια. Αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε προδιαγραφές για τείχο, τότε πρέπει να απαγορευτεί στα δημόσια κτίρια αυτού το τρόπο η δόμηση και ας πάμε σε ξηρά δόμηση, σε νέα υλικά που έχουμε. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι σε αυτό το σχολείο, το οποίο βέβαια προλάβαμε κάποια τέτοια φαινόμενα γιατί τρέξαμε, αλλά δεν είναι και η δουλειά μας αυτή, να κάνουμε τους αστυνομικούς. Υπάρχει εδώ, όπως θα δείτε, το κηλικείο του σχολείου που είναι αυτό. Εδώ υπάρχει ένα σενάς κυκλικό, ίσως να μην φαίνεται καλά σε αυτή τη φωτογραφία. Το βλέπετε εδώ, το κυκλικό σενάς, το οποίο σενάς εδώ δεν αγκυρώνει πουθενά, τελειώνει πάνω στα τούβλα πάλι. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό το πράγμα είναι στον αέρα. Αυτό το λέω όχι για να... Ουσιαστικά η μελέτη του ΟΣΚ, όταν πήγαμε στον εργολάβο και του λέμε «Τι κάνεις εδώ, δεν βλέπεις αυτά», λέει «Εγώ τα βλέπω». Αλλά πάω μέσω... Αυτό μου λέει η μελέτη μου. Και η μελέτη δεν είναι παράνομη, δηλαδή δεν είναι λάθος. Απλά δεν έχει προβλέψει ακόμα η επιστήμη, δεν θεωρεί τον τοίχο κάποιο... Δείτε εδώ. Υπάρχει ένα σενάζο εδώ που κατά την άποψη των μισών επιστημόνων δεν πρέπει να ακυρωθεί. Και αυτό το σενάζο στέκεται πάνω σε ένα τούβλο. Αν δεν ακυρωθεί και εδώ, κρατάει και ένα επιπλέον βάρος των τούβλων αυτών. Τι θα γίνει σε ένα πρώτο σεισμό? Τι περιμένουμε να γίνει, αν είναι στον αέρα όλο αυτό το σύστημα? Και μία άλλη παρατήρηση πολύ σημαντική. Χτίζουμε ένα σχολείο. Τι νόημα έχει να κάνει εδώ αυτό το τούβλο και να μην αφήσει το άνοιγμα σου να τελειώσει πάνω στο δοκάρι? Πολύ απλά. Ναι, αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς. Πρακτικά δεν έχει εξυπηρετήσει το πρώτο πράγμα που έκανε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να σταματήσουμε εδώ και να μπούμε σε διαδικασίες. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε ψηλά και να τελειώσει το πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια ουσιαστική σήμερα, χτες, ανάγκη να βάλουμε προδιαγραφές στο πώς στήσουμε τους τοίχους. Δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό το σχολείο, αυτός εδώ ο τείχος που θα δείτε τώρα, όλος αυτός ο τείχος, 5 μέτρα, 5,5 ύψος, 4 εδώ, εσωτερικός, χωρίς δύο αίθουσες, δεν τον έχω σε φωτογραφία γιατί έπαθα σοκ και δεν μπορούσα να το φωτογραφίσω, είναι ένα μονότουβλο χωρίς ενάς. Να το ξαναπώ, φανταστείτε ένα τείχο και άλλο ένα μέτρο πιο ψηλά, να κάθεται εδώ ένας μαθητής, να παρακολουθεί το μάθημά του και να γίνει σεισμός. Και αυτό το πράγμα να μην έχει κανένα ενδιάμεσο σενάς, γιατί έτσι έλεγε η μελέτη. Και σωστά ο κατασκευαστής το έκανε χωρίς σενάς. Ποιο νόημα έχει να κάνουμε αυτό το τείχο με μονότουβλο και να ρισκάρουμε ζωές παιδιών και να μην κάνουμε μια ωραία γυψοσανίδα με μια ενδιάμεση μόνωση? Κανένα νόημα. Και αν θέλω κάτι να βγει από τη σημερινή μου ομιλία και εκφράζω και όλους τους συναδέλφους, κρατήστε μόνο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κρίμα ένα κτίριο όπως αυτό με αυτά τα τεράστια επιστηλώματα. Βλέπετε εδώ. Και μιλάμε τώρα και εδώ γελάς όταν σου λένε να μην αγκυρωθεί γιατί θα προκαλέσει πρόβλημα στο υποστήλωμα το σενάρι. Δείτε το μήκος του υποστηλώματος. Είναι τεράστια, είναι κρίμα αυτό το κτίριο που δεν θα πάθει τίποτα, ούτε μία ρογμή στο φέροντα οργανισμό, να έχουμε ένα τραυματισμό ή κάτι πιο σοβαρό από το πέσει μόνο στίχο. Πάμε παρακάτω. Φεύγουμε από τους τοίχους. Ένα άλλο επικίνδυνο πράγμα είναι αυτά. Αρχιτεκτονικές προεξοχές τα κτίρια, στη θέα στις σκάλες,
πράγματα που δεν έχουν μπει στα στατικά, δεν έχουν μελετηθεί, δεν έχουν κανένα λόγο να φτιάχνονται. Τουλάχιστον στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκη στη ζώνη 3, αλλά πιστεύω και πουθενά. Αυτό είναι ένα σπίτι στα Κουβαλάτα. Εδώ είναι η σκάλα του. Θα μπορούσε να έχει πάθει ένα. Οι άνθρωποι έλειπαν στο σημείο, ήταν στην Αθήνα. Πιθανώς θα έτρεχαν από τις σκάλες, νοικιαζόμενα δωμάτια είναι. Και εδώ θα είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, αν ήταν κατοικήσιμο το σπίτι. Δείτε τι έχει γίνει στο Συνθέο. Έχουμε φύγει από το φερόν οργανισμό, έχει πάει όλα καλά με το κτίριο, παρόλο το σεισμό που έχει φάει, και θα είχαμε τραυματισμούς από αυτά. Ή να πέσει στο κεφάλι σου μια αρχιτεκτονική προεξοχή πάνω από την πλάκα. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο πράγμα από αυτή την ομιλία, και θα ήθελα τη συμβολή όλων του ΟΑΣΠ. Ήδη ο συνάδελφος ο Παναγής ο Δελακάς μου είπε ότι δώσαμε στον κύριο Λέκα και η συνάδελφος η Ελένη που δουλεύουν στο Δήμο, και ο συνάδελφος να τον ευχαριστήσω γιατί έχει κάνει και ειδικά υπομνήματα. Όλες αυτές τις παρατηρήσεις που σας λέμε είναι θέμα λοιπόν ο ΟΑΣΠ να και Νίκο σε παρακαλώ, γιατί γνωρίζω ότι έχεις. Έχει οριστεί επιτροπή. Η εφαρμογή κανονισμού είναι μια διατάξη. Πολύ ωραία. Και με τον ίδιο συγγνώμη στα άλλα, και με τον ίδιο τρόπο χτίζεται το γυροκομείο. Ωραία. Η συνάδελφος είναι επιβλέπουσα στο γυροκομείο. Ήταν επιβλέπουσα στο γυροκομείο. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα που μιλάμε και μετά από αυτό που έχει γίνει, στην Κεφαλονιά και όχι κάπου αλλού, χτίζονται κτίρια με αυτόν τον τρόπο. Δημόσια κτίρια. Δημόσια. Να πω κάτι άλλο τώρα που με. Που ευχαριστώ την Ελένη για την, που είπε για δημόσια κτίρια. Αυτό το κτίριο που βλέπετε, το σχολείο που τελειώνει τώρα το Σεπτέμβρη, εκείνη τη μέρα είχαμε σκληροδέτηση. Βλέπετε εδώ την μπετονιέρα. Όταν εμείς κάναμε την αυτοψία, σαν ΤΕ. Θα σας πω δημόσια. Και θα μείνετε έκπληκτοι ότι κανένας μηχανικός δεν παρέλαβε εκείνη τη μέρα τα σίδερα. Γιατί επιβλέπουσα αρχήν ο ΟΣΚ και εκείνη τη μέρα ο μηχανικός του ΟΣΚ ήταν στην Αθήνα. Χωρίς να φταίει ο συνάδελφος, δεν υπήρχαν, από ό,τι μας είπε ο ΟΣΚ μετά, τα λεφτά και τα χρήματα να έλθουν. Αυτό να το δεχτούμε, ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα. Δεν υπήρχε όμως η δυνατότητα να κάνουμε σύμβαση με την περιφέρεια, με το Δήμο και δύο συνάδελφοι να ξέρουμε ότι θα πηγαίνουν εκεί και θα παραλαμβάνουν τα σίδερα. Ξέρετε ποιος παρέλαβε τα σίδερα εκείνη τη μέρα? Ο εργοδηγός του εργολάβου μας είπε. Και κράταγα ένα συνάδελφο να μην τον πλακώσει. Όταν είπε ότι εγώ παρέλαβα τα σίδερα. Ο εκπρόσωπος του εργολάβου. Το λέω δημόσια. Είμαι πρόεδρος του ΤΕΕ Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Και όποιος έχει καμία αντίρρηση να έρθει να του αποδείξουμε αν λέμε σωστά ή όχι. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί. Εγώ δεν λέω ότι ο άνθρωπος είναι. Φάνηκε ότι είναι πολύ φιλότιμος και πραγματικά πιστεύουμε ότι έχει κάνει το καλύτερο για την κατασκευή. Αλλά δεν μπορεί να αποτελεί αυτό το πράγμα κάτι που να το δεχτούμε. Γι' αυτό και το λέω και δημοσίως. Θα μπορούσε να γίνει μια σύμβαση με την περιφέρεια, με το Δήμο. Έχουμε εξαίρετους συνάδελφους. Ακόμα και εμείς στο ΤΕΕ θα μπορούσαμε εθελοντικά να πάμε. Οτιδήποτε μπορούσε να γίνει, αλλά όχι αυτό. Πάμε σε ένα δεύτερο μεγάλο θέμα. Μητρό κατασκευαστών ιδιωτικών έργων. Πάρα πολύ σημαντικό. Φτιάχνουμε μία οικοδομή, κομματουργικά. Ποιος είναι αυτός που οδηγάει το μηχάνημα? Γνωρίζει τον κίνδυνο? Είναι κάποιος χειριστής που έχει δώσει κάποιες εξετάσεις? Ποιος είναι ο κύριος που φτιάχνει τους ξυλότυπους? Είναι υπεύθυνος ο μηχανικός? Κατά τον νόμο είναι υπεύθυνος και θα πάει και φυλακή. Αν πέσουν οι ξυλότυποι και σκοτώσουν τους υπόλοιπους εργάτες του, μπορούμε εμείς οι μηχανικοί να κάνουμε αυτή τη δουλειά? Πληρωνόμαστε στο κάτω-κάτω για να την κάνουμε? Έχουμε τον χρόνο? Βεβαίως και όχι. Σε όλες τις προηγουμένες χώρες υπάρχει ένα μικρό κατασκευαστό ιδιωτικών έργων. Είσαι ο κ. Νίκος Θεοδουλίδης, δίνεις κάποιες εξετάσεις στο ΤΕΕ, παίρνεις ένα δίπλωμα και έχεις την ευθύνη για το συνεργείο σου και για τη δουλειά σου. Δεν μπορεί όλα να τα υπομίζει ο μηχανικός. Ούτε και είναι η δουλειά του. Φτιάχνουμε τα σίδερα, κατασκευή οπλισμού. Πολύ σημαντικό για μας, ειδικά στις περιοχές σαν εδώ. Τυχαίνει, έτυχε και ήταν ευσυνείδητοι αυτοί που τα φτιάξανε, γι' αυτό και πήγανε τα χτίρια καλά. Αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιωθούμε στην τύχη. Πρέπει να ξέρει ο τεχνίτης κάποια βασικά πράγματα. Πώς αγκυρώνονται τα σίδερα, πώς λυγίζονται τα σίδερα. Κάποιο μικρό πρέπει να υπάρχει. Κατασκευή τυχοποίησης που είπαμε πριν, τα πάμε. Κατασκευή στέγης. Ένα μεγάλο θέμα. Και θα πούμε για τη στέγη, ειδικά το
Και βέβαια ηλεκτρολόγος και μηχανικός και υδραυλικός, οι οποίοι έχουν, είναι οι μόνοι που έχουν, είναι πιστοποιημένοι, ας πούμε. Και πάμε στη στέγη. Η στέγη είναι ένα μεγάλο θέμα για μας, γιατί στο Λιξούρι, αν προσέξετε, όλες οι στέγες είχαν πρόβλημα. Ειδικά οι στέγες που είναι εμφανείς, δηλαδή δεν έχουμε πλάκα από κάτω, αλλά έχουμε μια στέγη. Θα σας πω ότι η αλήθεια είναι η εξής, ότι ο μηχανικός όταν φτιαχνόταν η στέγη έχει φύγει πια από το έργο, είτε γιατί δεν έχει πληρωθεί, είτε γιατί δεν είναι καλός μηχανικός, είτε γιατί ο ιδιοκτήτης έχει πάρει ένα δικό του εργολάβο να φτιάξει τη στέγη. Τα περισσότερα, τα 90% των κτηρίων είναι αυτά. Και επαφήσε τώρα, πόσο καλός ήταν ο στεγάς που έφτιαξε τη στέγη, θα κρατηθεί η στέγη στο σεισμό ή θα πέσει και θα σκοτώσει τον κόσμο χωρίς να έχει πάθει πάλι τίποτα το κτίριο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και όχι μόνο χρειάζεται πιστοποιημένος κατασκευαστής της στέγης, αλλά χρειάζεται η στέγη να υπάρχει μελέτη και να εφαρμόζεται ακριβώς. Και όταν λέμε να εφαρμόζεται ακριβώς, ακόμα και η βίδα που θα μπει θα πρέπει να έχει προδιαγραφές, γιατί μπορεί να έχουμε τα βάλει ακριβώς τα ξύλα που λέει η μελέτη και να είναι οι βίδες που δεν είναι οι σωστές και να σκουριάσουν και μετά από 2-3 χρόνια να πέσει η στέγη, ακόμα και χωρίς σεισμό. Είναι κρίμα. Πρέπει να τα προβλέψουμε. Και όσο αφορά τα υλικά της στέγης, άλλη μια απέτηση των τοπικών μηχανικών όλων μας είναι ότι ήρθε η ώρα να πάψει να είναι υποχρεωτικό το κεραμίδι στην Κεφαλονιά για λόγους παραδοσιακούς και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε νέα υλικά. Υπάρχουν κεραμίδια πλαστικά που δεν υπάρχει καμία διαφορά με το κανονικό κεραμίδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε τόνους πάνω στην κατασκευή. Ειδικά αυτή η κατασκευή, αν είναι μεταλλική, ξύλινη ή πιο εύκαμπτη κατασκευή. Αλλά και αποπλισμένο χειρόταμα να είναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος η στέγη να φορτώνεται με τόσα φορτία όταν πλέον έχουν βγει νέα υλικά. Βέβαια, χρειάζεται αλλαγή του Προεδρικού Διατάγματος για την Κεφαλονιά. Αυτό το έχουμε ζητήσει, και με τη βουλευτή το έχουμε συζητήσει. Ελπίζουμε γρήγορα να γίνει και αυτό πραγματικότητα, γιατί είναι σημαντικά πράγματα που δεν στοιχίζουν τίποτα. Ένα άλλο μεγάλο, και τελειώνω με τα κατασκευαστικά, θα πάω στην αποκατάσταση σεισμοπλήκτων πολύ γρήγορα. Θα σας πω ότι μετά το σεισμό, τις μέρες του σεισμού ήταν όλη η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος εδώ, μας υποσχέθηκαν τα πάντα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν όμως το εξής. Και δεν μιλάω διαχρονικά για τις κυβερνήσεις. Τρελές γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης. Μπορεί ο συνάδελφος Βαλιάνος να μας πει ένας φάκελος πόση διαδρομή κάνει για να βγει μια άδεια. Υπάρχει εδώ γραφείο ΤΑΣ, υπάρχει η ΙΑΣ στην Αθήνα, άλλα πάνε στην ΙΑΣ, άλλα στο ΤΑΣ. Φεύγει ο φάκελος, πάει στην Πάτρα, γυρνάει πίσω, πάει στην Αθήνα να πάρει πρωτόκολλο, γυρνάει πίσω. Εμένα, όταν τα πάμε του Σπίρτζη του Υπουργού στο γραφείο μου μέσα, δεν τα πίστευε. Μας υποσχέθηκε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, δεν το έχουμε δει ακόμα. Επίσης, παράλληλες απαιτήσεις δικαιολογητικών ζητούν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τους σεισμόπληκτους. Θα μπορούσαν να τους πούν απλά δεν έχουμε λεφτά και να μην τους κοροϊδεύουν. Το έχω βγάλει επίσημα σε ανακοίνωση εδώ και λίγους μήνες. Δεν μπορεί να ζητάς φορολογική ενημερότητα από ένα σεισμόπληκτο, γιατί ο σεισμόπληκτος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει σπίτι. Και βέβαια δεν επιχορηγούνται βασικές εργασίες, δηλαδή όπως είναι η πρόσβαση στο δίκτυο και η σύνδεση με την αποχέτευση. Έχει σπάσει σκάλα εξωτερική του κτηρίου, σου επιχορηγεί να φτιάξει το σπίτι, δεν σου επιχορηγεί τη σκάλα. Πώς θα φτάσει στο σπίτι. Ένας φτωχός άνθρωπος που δεν έχει τη φτιάξει. Αν έχει σπάσει αποχέτευση, ο σωλήνας που συνδέει με το βότρο, πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια, δεν επιχορηγείται. Και τύχη αντιστήριξη. Και κάτι άλλο, οτιδήποτε είναι, διορθώστε με και συμπληρώστε με. Πάμε στα δημόσια χρέη. Είπαμε πολλά για αυτά. Σας λέω μόνο ότι υπάρχει έλλειψη νομιμότητας από τα περισσότερα. Ελένη, Παναγή, διορθώστε με. Τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν οικονομική άδεια. Όσο και να μην το πιστεύετε αυτό. Δεν έχουν σχέδια, δεν έχουν κανένα σχέδιο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και μελέτη προστασίας και αυτά. Με ό,τι συμβαίνει αυτό. Ζητάμε σαν ΔΕΕ να τους βοηθήσουμε να φτιάξουμε ομάδες εργασίας, τουλάχιστον να καταγράψουμε την κάτωψη του κάθε κτηρίου και ό,τι μπορούμε μια τομή ενδεικτικά. Και ζητάμε τον προσεισμικό έλεγχο που σας έλεγα πριν. Δηλαδή στην Κεφαλονιά θεωρώ ότι δικαιούμαστε, θα είναι η πιο σεισμογενής περιοχή της Ευρώπης. Το λέω, είναι στόχος ζωής προσωπικός. Να ξέρω τα σχολεία μου πόσο αντέχουν. Τουλάχιστον τα σχολεία μου και τα δημόσια κτίρια όμως. Και αυτό θα μπορεί να γίνει με ένα σοβαρό προσεισμικό έλεγχο. Ευτυχώς συμπαραστάτης μου σε αυτόν τον αγώνα ουσιαστικά βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Δραπουλόγκωνας και ο Περιφερειάρχης ο κ. Γαλιατσάτης, που είναι και συνάδελφος και μέλος μας, και με τη συμβολή τόσο του Νίκου, του ΙΓΜΕ, τόσο του ΟΑΣΠ, πείσαμε και το Δήμο, μπήκε και αυτό σε μέσα μαζί με το ΤΕΕΔΙΤ και της Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Πατρών,
και θα ξεκινήσουμε τον πρώτο, το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο του ΑΣΠ. Σε σύντομο χρονικό διάστημα υπογράφουμε τώρα την τριμερή προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, Δήμου και Περιφέρειας. Και ελπίζω να, γιατί τα χρήματα είναι πολύ λίγα, είναι μόνο για 4-5 σχολεία, μην φανταστείτε, τουλάχιστον να φτιάξουμε φακέλους για όσα περισσότερα μπορούμε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε και σε αυτά. Συμπεράσματα και τελειώνω. Δεν σας έφαγα πολύ χρόνο, Νίκο. Άμεση πρόβλεψη στον κανονισμό βασικών κατασκευαστικών προδιαγραφών, όπως είναι ο τείχος και η στέγη, οι αρχιτεκτονικές προεξοχές, η ηλεκτρονική έκδοση αδειών αποκατάστασης χωρίς παράλογες απαιτήσεις δικαιολογητικών. Μπορούμε εύκολα το ΤΕΕ να φτιάξει ένα σύστημα και να εκδίδει διάδεδο του σεισμόπληκτου σε μία μέρα, όπως γίνεται με τα θέρετα. Κατάρτιση μητρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων μέσω του ΤΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να τους πιστοποιήσουμε, να τους ελέγξουμε και να τους δώσουμε ένα χαρτί να μπορούν να δουλέψουν και να έχουν την ευθύνη τους. Και δημιουργία φακέλου και ιστορικού για κάθε δημόσιο κτίριο και σχολείο και αντίστοιχο προσεισμικό έλεγχο. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα βασικά συμπεράσματα που βγάλαμε από τους σεισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ.